να έλεγα κάτι απόψε που θα μπορούσε να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι άνθρωποι πάντοτε με τον τρόπο το δικό τους φτιάχνουν τον τρόπο της σωτηρίας των. Είχαμε κάνει μετά το Πάσχα μια ομιλία, στην οποία ομιλία παρουσιάσαμε τον τρόπο, όπως θα λέγαμε, της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν σώζεται όπως νομίζουν πολλοί άνθρωποι. Δεν σώζεται δηλαδή διότι απλώς είναι ένας καλός άνθρωπος. Καλοί άνθρωποι δεν είναι για τη βασιλεία των ουρανών. Καλοί άνθρωποι είναι για την κόλαση. Οι χριστιανοί είναι για τη βασιλεία των ουρανών. Ένα παράδειγμα. Λέγουν οι άνθρωποι ότι μπορεί στην εκκλησία να μην τόσο πηγαίνω εγώ, μπορεί να μην κοινωνώ, μπορεί το ένα, αλλά δεν πειράζω κανένα, δεν βλάπτω κανένα. Γιατί θα κολλαστώ? Γιατί είσαι νεκρός, γι' αυτό θα κολλαστώ. Χριστός είπε, όσοι δεν τρώει τη σάρκα μου και δεν πίνει το αίμα μου, που και έχει ζωή είναι νεάρτης, να τον διορθώσει. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Γιατί? Χριστός ήρθε εδώ πέρα και κήρυξε καλή συμπεριφορά. Εξέδωσε σαβουάρ βίβλου. Τι δηλαδή έκανε ο Χριστός? Το σπίτι, εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η οδό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Διότι κάνει ένας άνθρωπος καλά έργα ή αποφεύγει τα δικαστήρια του Α, το Β, καλά και άγια κατά τον κόσμο. Αλλά για τη βασιλεία του ουρανού, ώστε να κάνει αυτά, ούτε αυτά θα κάνει. Αλλά έχει να κάνει και κάτι τι άλλο. Κάνω ελεημοσύνη. Καλώς κάνεις. Δεν θα πας στον παράδεισο. Εάν δεν κάνεις και κάτι τι άλλο. Εγώ προσεύχομαι. Δεν θα πας στον παράδεισο. Εάν δεν κάνεις και κάτι τι άλλο. Εγώ νηστεύω. Δεν θα πας στον παράδεισο. Αν δεν κάνεις και κάτι τι άλλο. Που τα αξιοποιεί όλα αυτά. Εδώ στις πράξεις των Αποστόλων, που είναι ένα βιβλίο νοπό για τις ημέρες μας, διότι μετά το Πάσχα και όλα αυτά τα γεγονότα είναι πράξη των Αποστόλων. Πώς δηλαδή, τι έγινε με τα πρώτα κηρύγματα των ανθρώπων, πώς επεξετάθη η θρησκεία, πώς επεκράτησε ο χριστιανισμός, αν διώχτη, τι συνέβη, πώς εφώτισε το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσουν οι Απόστολοι. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί από τους πιστούς όσοι δεν το έχουν διαβάσει. Μα και αυτοί που το έχουν διαβάσει να το φρεσκάρουν ξανά στο νου τους. Δεν χάνει ποτέ ο άνθρωπος. Δεν είναι μυθιστόρημα η γραφή. Δεν είναι κάτι, έστειλε μια ιστορία της Επαναστάσεως ή ξέρω εγώ, η ιστορία της Ελλάδος, η ιστορία του κόσμου κλπ. Αυτοί έχουν πράγματα τα οποία καταπιάνεται αυτός ο Θεός. Δεν έχει να κάνει με μεγάλα πρόσωπα, με σοφούς σε παραδείγματι, ή με επιστήμονας ή με εφευρέτας. Με τον ίδιο το Θεό έχεις να κάνει. Και θα ήταν ευλογία αν οι άνθρωποι το διάβαζαν αυτό το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, να δούνε τι είναι τρόπο ο χριστιανισμός επεξετάθη, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που πήρανε από πρώτο χέρι, πώς τους έστειλε και πώς έχει φτάσει μέχρι σήμερα να αποτελούμε κι εμείς ένα κομμάτι των πράξεων των Αποστόλων. Γιατί και αυτή την ώρα δεν γίνεται τίποτα άλλο, οι μη άνθρωποι καταρτίζονται για την Βασιλεία του Ουρανού και προστίζονται στην Εκκλησία, όπως προσετέθησαν την πρώτη ημέρα, το ξέρουμε, 3.000 ψυχές, έπειτα 5.000 ψυχές, 120, 500, 300, ξέρω εγώ, και προστίζεται ακόμη. Διαβάστε το, εάν θέλετε, εν ψυχρό, αυτό το βιβλίο που λέγεται Πράξεις Αποστόλων. Εδώ μέσα στις πράξεις, λοιπόν, βρίσκουμε και το εξής παράξενο. Ομιλεί για έναν επίσημον άνθρωπο, ο οποίος ήταν επικεφαλής 100 Ρωμαίων στρατιωτών. Είναι το όνομα που ακούει Κορνήλιος αυτός, που έχει μια ανάγλυφο εικόνα και υπόθεση σε πολλούς ανθρώπους που μπορούν να δουν ότι δεν είναι αρκετό να είμεθα καλοί μόνο, αλλά πρέπει να γίνουμε και χριστιανοί, δηλαδή να βαπτιστούμε, να διατηρήσουμε το βαπτισμά μας αν το λερώσαμε, γιατί εμείς αμέσως έχουμε κάτω από τη γλώσσα, εγώ είμαι βαπτισμένος. Έχεις διατηρήσει το βαπτισμά σου?
Είσαι καθαρός, το ένδυμα της ψυχής σου είναι καθαρό ή έχει ανάγκη πάλι βαπτίσματος, δεύτερο βάπτισμα. Πλήσιμο στη μετάνοια και στην εξομολόγηση και ξεύγαλωμα εις την Θεία Κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν αρκετό αυτό που πιπιλίζουμε εμείς καθημερινώς, μακάρι να ήσουν και εσύ σαν τον άντρα μου, σαν τη γυναίκα μου, σαν τον άλφα, σαν το παιδί μου κλπ. Ή σαν και εμένα τον ίδιο. Μακάρι να ήσουν, όπως λένε ορισμένοι. Μην πλανόμαστε. Είναι σκληρός ο ουρανός. Γιατί ο Χριστός έχισε το αίμα του. Και δεν συμβιβάζεται το αίμα του με αυτά τα γλυφιτσούρια τα δικά μας που ένας δίδει πιστοποιητικό για τον άλλον. Αν πει για τη μάνα, όλα τα παιδιά τα στέλνει στον παράδεισο. Και τα παιδιά δεν κάνουν ούτε για τη γειτονιά, όχι για τον παράδεισο. Ούτε για την γειτονιά δεν κάνουν. Είναι φόβοι προς τη γειτονιά. Λοιπόν, να λέγα λοιπόν αυτό το περιστατικό, να φρεσκάρουμε τα έργα της πρώτης εκκλησίας και τι είναι τρόπο. Μέχρι τη σήμερα βρίσκουν την πραγματοποίησή τους τα λόγια αυτά. Αν θέλετε κι εσείς ποτέ να το βρείτε αυτό, θα το βρείτε στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων. Στίχος 1 και κατωτέρου. Λέει, αν ήρθεις εν Κεσαρία, ονόματι Κορνήλιος, εκατοντάρχης εξπύρης Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών συμπατεί το οίκο αυτού, ποιόνται ελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός, είδε εν οράματι φανερός, όσοι ώραν ενάτην της ημέρας, άγγελον του Θεού εισελθόντα προς Αυτόν και υπόντα Αυτό. Το όνομά του Κορνήλιος, το επάγγελμά του αξιωματικός, εκατόνταρχος. Η οικογένειά του με παιδιά προφανώς και με γυναίκα. Αρετέ, ελεημοσύνε πολλέ, δεόμενος διαπαντός, άνθρωπος προσευχής και άνθρωπος της νηστείας. Πού να τον βρει σήμερα τέτοιον άνθρωπο? Αυτός είχε αρετές οι οποίες δεν τις έχουν σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί. Πρώτα-πρώτα εμείς δεν είμαστε θεοφοβούμενοι. Μπορεί να φοβάται η κυρία την Κατσαρίδα, αλλά δεν φοβάται να σκοτώσει το παιδί της. Χριστιανοί, έχει εικόνες στο σπίτι. Καντήλι καίει συνεχώς, στην εκκλησία πηγαίνει, κεριά ανάβει. Σύζυγο, ο κύριο. Φοβούμενο λέει τον Θεό. Δεν φοβάται να κλέψει τον πρώτο, ο οποίο θα μπει μετά τον αγιασμό που θα κάνει την πρώτη μηνό. Ο πρώτο που θα μπει θα τον κλέψει. Είτε με το λόγο θα του πει τιμή παραπάνω, είτε με το μέτρο, είτε με το ζύγι. Είναι εξαιρέσει. Δεν μιλάμε για 1, για 5% ή τη σιλή. Μιλούμε γενικά. Το ερώτημα, τι κάνει εδώ? Ο Θεό, Θεό, αλλά και το εμπόριο, εμπόριο. Αυτή θα είναι η απάντηση. Αν πας με το σταυρό στο χέρι, δεν πρόκειται να σταθείς πουθενά. Ξέρεις η εφορία πώς θα βάζει. Ξέρεις αυτό. Ξέρεις εκείνο. Και τη δικαιολογεί. Τις κομπίνες του, τις απάντες του. Είναι χριστιανός. Έτσι πιστεύει. Και μέσα στο γραφείο του μπορεί να έχει και τον Κύριο. Και να έχει και άλλους Αγίους και την Παναγία μου. Δεν είναι θεοφοβούμενος. Μπορεί να πει και να κάνει πράγματα σαν να είναι μόνος του, να μην τον ακούει κανείς. Και πολλές φορές βέβαια είναι στα ιδιώμα που τα λένε ή που τα πράττουν. Σβηστά, σκοτεινά, μακριά, σιωπηρά κλπ. Ο παντακού παρών και τα πάντα πληρώνει που είναι μπροστά, αυτόν δεν λογαριάζεται αυτός. Άσε τώρα το Θεό. Είναι θεοφοβούμενος. Αυτός λέει το θεοφοβούμενο. Έτσι φοβούμε τον Θεό, παραπιστεύουμε τον Θεό. Λογαριάζω τον Θεό, υπολογίζω τον Θεό. Θεοφοβούμενος άνθρωπος το πρωί θα ανοίξει τα μάτια του, θα πει δόξα σε ο Θεός που μου επέτρεψε να ξανανοίξω τα μάτια μου. Δεν άνοιξα τα μάτια μας γιατί χτύπησε το ξυπνητήρι, ούτε γιατί μας ξύπνησε η γυναίκα ή ο άντρας ή ο πατέρας ή η μητέρα να πάμε σχολείο να ετοιμαστούμε, θα περάσει το αυτοκίνητο. Τα αναστεία. Μπορεί να φωνάζαν, δεν ξέρω πώς να φωνάζαν και αμείς κονόμεθα. Γιατί ο Θεός επέτρεψε. Και κατά συνέπεια πρέπει να λογαριάσει τον Θεό. Και αυτή την ώρα που μιλώ εγώ, και αυτή την ώρα που, που ακούτε εσείς, και στι δουλειέ σα, και στα υπαρχοντά σα, στην οικογένειά σα, στην ανάπτυξη των παιδιών σα κλπ. Ότι ο Θεό είναι αυτό. Τον Θεό πάντοτε τον παράγοντα αυτόν. Πρώτα ο Θεό και έπειτα όλα τα άλλα. Πολλοί βέβαια άνθρωποι λένε πρώτα ο άνθρωπο. Ο χθε με κατέβαζε ένα ταξίδι κάτω και βλαστήμησε την Παναγία.
Και εν πάση περιπτώσει, εξαιτίας αυτού έγινε μια συζήτηση παρακάτω, τα πράγματα ηρέμησαν και φτάσαμε στο σημείο στο να με πάει κάνικος, δηλαδή ακάνικος, που μου είπε εν τέλει ότι εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Πιστεύω, μου λέει, στον άνθρωπο και στο χρήμα. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Λέει, τώρα πιστεύει στον αυτή είναι ο άνθρωπο, τον πιάνει ένα πονόκυλο και μπορεί να το σκώσει κανένα από κάτω. Και θυμόμαι παράλληλα ενός φίλου μου που πήγε να πληρώσει ένα γραμμάτιο το Σάββατο το μεσημέρι στην τράπεζα, 50.000 δραχμών. Και ο υπάλληλος γνωστός αυτός. Άσα, του λέει, κύριε Καρκαβούρα, του λέει, έρχεσαι τη Δευτέρα και το πληρώνει. Του λέει, μην το διώξετε το γραμμάτιο από την τράπεζα και ψάχνω, πάω να ψάξω και να το βρω. Όχι, λέει, δικό σας γραμμάτιο, να διώξω, θα έρθετε τη Δευτέρα. Τότε πρώτα ο Θεός, θα έρθω τη Δευτέρα να το πληρώσω. Ο θυματάρχης του τμήματος αυτού άκουσε τον πελάτη που είπε πρώτα ο Θεός. Τι λέτε, λέει, κύριε, λέει. Πρώτα λέει ο άνθρωπος. Γύρισε αυτός, το κοίταξε. Δεν ξέρω, λέει, πώς σκέπτεστε, τι πιστεύετε, τι γνωρίζετε. Εγώ, λέει, λέγω πρώτα ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν θέλει, τη Δευτέρα δεν θα έρθω να τα φέρω τα λεφτά. Θα πρέπει να θέλει ο Θεός για να τα φέρω τα λεφτά Δευτέρα. Γιατί μπορεί να μην είμαι. Τι λέτε, τι λυπούμε πάρα πολύ. Του λέω, του ματάρι. Που μιλάτε κατά την έννοια, ένας άνθρωπος συγχρονισμένος και μάλιστα είτε ο λογιστής του ευταξία. Γνωστός άνθρωπος, μορφωμένος άνθρωπος κλπ. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι του απήντησε, του λέει, πρώτα ο Θεός, κύριε ματάρχα, τη Δευτέρα θα σου φέρω τα χρήματα εδώ. Μη μου διώχτε το γραμμάτιο από εδώ και με παιδεύσετε. Πράγματι, τη δεκέφτη. Ο άλλος σε μουρμούριζε πίσω, δεν ξέρω πώς τον χαρακτήρισε, βλάκα, ξέρω εγώ τι κλπ. Πάει τη Δευτέρα να πληρώσει, απ' έξω την τράπεζα, ένα θεϊγολάν, πένθυμο, είχε πεθάνει ο τιματάρχης που του λέγε πρώτα ο άνθρωπος. Μπαίνει μέσα, του λένε οι άλλοι πάλι, μα τι είσαστε, λέει, εσείς. Τι είμαι, λέει, άνθρωπος αμαρτωλός. Μα ο σφορεμένος, λέει, έλεγε πρώτα ο άνθρωπος προχθές. Εγώ δεν του είπα για να πεθάνει. Ποιος απέτυχε, που δεν υπελόγησε ότι για να είναι τη Δευτέρα πρέπει κάποιος άλλο να θέλει. Την προηγουμένη μέρα, την Κυριακή το πρωί, ούτε εκκλησία ούτε τίποτα, φώναξε τη γυναίκα του να ετοιμαστούν να πάνε σε κάποια επίσκεψη πρωινή 11 με 12 για να ελεύθερη το απόγευμα. Αυτή ως ότου να φτιαχτείς τον καθρέφτη και λοιπά, αυτός κάθισε στο χώρο στην πολυθρόνα και πήρε την καθημερινή τη εφημερίδα τότε και διάβαζε. Σε μια στιγμή άκουσε η γυναίκα προχαλητό. Μπορεί, λέει, ακόμη δεν πρόλαβε να καθίσεις, του λέει. Στην καρέκλα, του λέει, και αποκοιμήθηκες. Μπορείς περιπτώσει δεν έδωσε προσοχή, σε λίγο σταμάτησε. Όταν ετοιμάστηκε, του φώναξε, έτοιμος Γιώργος. Αλλά ο Γιώργος δεν κουνήθηκε. Είχε σε παστή με την καθημερινή. Δεν τα υπολογίζουμε αυτά, δεν τα λογαριάζουμε. Δεν είμαι θα θεοφοβούμενοι, δεν το φοβούμε θα τον Θεό. Φοβούμε θα τον εισαγγελέα, τον χωροφύλακα, ξέρω εγώ, την κατσαρίδα, τον ποντικό, τα φοβούμε θα τον λύκο, το στήλο. Το Θεό δεν το φοβούμε θα. Κοιτάξτε τα έργα σας και θα το δικαιολογήσετε. Αυτός, λέει, ήταν θεοφοβούμενος ο άνθρωπος. Δεύτερον, ή το ευσεβή. Υπάρχει ευσέβεια σήμερα? Πείτε μου. Αφήστε τη θρησκευτική ευσέβεια. Υπάρχει ανθρωπίνια ευσέβεια? Υπάρχει ευσέβεια του παιδιού προς τον πατέρα, της γιατρός προς τη μητέρα? Υπάρχει. Υπάρχει των μεγαλύτερων, των μικροτέρων προς τους μεγαλύτερους? Υπάρχει ευσέβεια στον κόσμο? Βλέπετε, πολιτεύεται ευσέβεια σήμερα στον κόσμο. Στο αυτοκίνητο μία κυρία και καθίσει το γιο της επιδεικτικά, τα 8 παλικάρι που αυτό ήθελε να παίξει να κάνει, το καθήλωσε κάτω και καθόταν ένας γέρον που έτρεμε κρεμασμένο, που αναγκάστηκαν να διουχαΐσουν οι υπόλοιποι. Αυτό τον τρόπο ανατρέπεται. Κατά αυτόν τον τρόπο ανατρέπεται το παιδί αυτό. Πού είναι ο σεβασμός, πού είναι η ευσέβεια? Αλλά εφόσον λείπει ο Θεός από μέσα, πόσο άνθρωπος θα είναι ευσεβής? Δεν φτιάχνουν τα γράμματα των ανθρώπων ανθρώπους που να αντέχουν για τη βασιλεία των ουρανών. Ευσεβείς, λέει, άνθρωπο, ευσεβείς προς τον Θεό και ευσεβείς προς τους πλησίων. Θεοφοβούμενος άνθρωπος, φοβούμενος το Θεό, συμπαντεί το οίκο αυτού. Όχι αυτός, λέει, μόνο, αλλά και όλο το σπίτι του. Έχουμε εμείς τέτοια δείγματα να παρουσιάσουμε σήμερα?
Σέβεται η μητέρα, δεν σέβεται ο πατέρας. Σέβεται ο πατέρας, δεν σέβεται η μητέρα. Ή σέβονται και οι δύο των Θεών, φοβούνται των Θεών, είναι αθεόφοβα όμως τα παιδιά. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου σπίτια, αν είναι, περιορίζεται το ποσοστό στη χιλιάδα πλέον, ένα, δύο, πέντε σπίτια που να είναι κατοίκον εκκλησία, που να φοβούνται των Θεών, να σέβονται των Θεών. Να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να νηστεύουν χωρίς γκρινιές και χωρίς γκριματιές, να κάνουν το ευχελαιό τους σε στιγμή που θα πρέπει να το κάνουν, ξέρω εγώ, να νηστεύουν παγαθό πάλι, όπως είπα, να σέβεται ο ένας τον άλλον, να έχει τη θέση του Χριστού στο σπίτι ο πατέρας, τη θέση της Παναγίας η μητέρα, τη θέση των Αγίων τα παιδιά, να είναι κατοίκον εκκλησία η λεγόμενη. Αυτός, όχι στον αιώνα της χάριτος, δεν είχε γίνει χριστιανός ακόμη, δολόγατρες ήτανε, Ρωμαίος ήτανε. Δεν είχε καμιά σχέση με τον πραγματικό Θεό. Ούτε με τον Θεό των Εβραίων δεν είχε σχέση, όχι με τη χάρη τώρα. Και λέγει είτε ο αυτός θεοσεβής, είτε ο θεοφοούμενος, συμπατεί το οίκο αυτού. Δηλαδή, η ζωή του είτε ότι αυτή που επηρίαζε και τα παιδιά και τους γονείς και τη γυναίκα. Βέβαια ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Βλέπουμε παράδειγμα τον Αδάμ, τα δύο πρώτα παιδιά, ο ένας να είναι φωνιάς και άλλο να είναι ένα απλό αγαθό παιδί. Από τον ίδιο πατέρα, χωρίς κακιά τηλεόραση τότε, χωρίς περιοδικά, χωρίς γύμνια κακή, χωρίς κακή αναστροφή. Στους δύο πρώτους ανθρώπους. Μπορεί και στα σπίτια μας να υπάρχουν παιδιά αδιεστραμμένα που να μην θέλουν. Ελεύθερα είναι. Αλλά μην ξεχνάτε όμως ποτέ ότι παίζει ένα μεγάλο ρόλο η διαγωγή των γονέων. Δεν θα μπορέσεις να κάνεις θεοφοβούμενο παιδί ποτέ σου, ούτε να σε ζευαστεί όταν εσύ δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Πολλοί γονείς δεν σέβονται τον εαυτό τους. Και η τακτική τους γύρω από την εκπαίδευση και τη μετάδοση αυτού του σεβασμού δεν είναι η ενδεδειγμένη. Εάν δει το παιδί και καπνίσει, θα το μαλώσει, θα το κλείσει έξω κλπ. Το ίδιο το παιδί το στέλνει και του φέρνει ένα πακέτο τσιγάρα από το περίπτερο. Ή δεν είναι αλήθεια αυτό? Το παιδί το στέλνει στην εκκλησία. Γιώργος γρήγορα στην εκκλησία. Αλλά ο πατέρας δεν πάει στην εκκλησία. Καταλάβατε? Αν ακούσει το παιδί και στείλει κάποιο άλλο παιδί στο διάβολο, θα στενοχωρηθεί και ίσως το σκαμπυλίσει κλπ. Αυτός βλαστημάει την Παναγία στη γυναίκα του. Πως δεν ταιριάνε. Τα παιδιά περισσότερο βλέπουν και λιγότερο ακούνε. Περισσότερο βλέπουν. Ξέρετε, έχει μεταφερθεί το είδος της πίστεως από το αυτή στον οφθαλμό. Κοιτάζει αυτό που του λες, εσύ το κάνεις. Αυτό είναι το θέμα. Και εκεί συλλαμβάνονται οι γονείς ένοχοι. Δεν έχουν καλό παράδειγμα. Δεν έχουν σεβασμό. Ούτε τον εαυτόν τους σέβονται, ούτε τον Θεό σέβονται. Πώς λοιπόν, αφόσον αυτοί δεν εφαρμόζουν την τετάρτη εντολή, περιμένουν την εφαρμογή της πέμπτης εντολής που λέει να σέβονται τα παιδιά τους γονείς? Γιατί οι εντολές είναι δύο. Να σέβεσαι το Θεό και να σε σέβονται οι άλλοι. Όταν εσύ δεν σέβεσαι τίποτα από το Θεό και τίποτα από αυτά που λέει ο Θεός και περιμένει, πώς έχει την αξίωση να σε σέβονται οι άλλοι? Και εκεί βλέπουν τα πράγματα. Τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Και να γνωρίζει το εξής, ότι αν παραδεχτούμε είναι ένα στραβό παιδί, ξέρω εγώ, ψυχρό παιδί, αθήθαστο κλπ. Η ζωή το επηρεάζει. Η ζωή που υπάρχει στο σπίτι το επηρεάζει. Και θα κάνει μία τροχιά αυτό όπως κάνει η γρήπη. Έχετε υπόψη σας τι μας λένε οι γιατροί. Θα κάνει την τροχιά της. Περιμένετε. Και οπλίζεσαι με υπομονή, κλείνεσαι το πάπλωμα και περιμένεις να κάνει την τροχιά της η γρήπη. 3, 4, 5 ημέρες, και αν και βαριά όπως ήταν η φετινή, και 10 και 15 ημέρες. Δεν την πιάνει κανένα φάρμακο. Δεν υπάρχει φάρμακο. Έτσι είναι.
Όταν υπάρχουν τα σπέρματα αυτά μέσα στο παιδί, κάποια μέρα θα έρθουν τα πράγματα έτσι που αυτό το παιδί θα επιστρέψει. Έχει περισσότερες πιθανότητες αυτό να επιστρέψει παρά ένα άλλο, το οποίο δεν έχει παράδειγμα στο σπίτι, του ιδίου φυράματος. Αυτό παίζει ένα μεγάλο ρόλο και εδώ αποδίδει σε αυτόν την ευσέβεια του σπιτιού. Την αποδίδει σε αυτόν. Δηλαδή είναι ένας νοικοκύρης πετυχημένος για την εποχή εκείνη, γιατί κατόρθωσε να συγκρατήσει την οικογένειά του και να είναι ένα όλοι απέναντι του Θεού. Δεν προστήθηκε το αυτό και το παιδί από εκεί βλασιμούσε τον Χριστό, την Παναγία, ξέρω εγώ, βέβαια δεν τα γνώριζαν αυτά τα πράγματα, το Θεό όπως θα λέγαμε. Γι' αυτό αυτές οι αρετές που έχει ο άνθρωπος αυτός δεν τις έχουμε σήμερα εμείς, τη δυνάμη του χάριστος του Πνεύματος του Αγίου. Ακόμη λέγει ότι το άνθρωπος δεόμενος του Θεού διαπαντός. Ο Παύλος ήρθε έπειτα από αυτόν και κήρυξε αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτός ποιος του είπε να προσεύχεται? Ο Χριστός εκήρυξε να προσεύχονται οι άνθρωποι. Κρούεται και ανοιγήσετε, ζητείτε και ευρίσκετε. Αυτόν ποιος το είπε? Βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το Θεό από τα γενοφάσια του και τον χαλάμε εμείς. Εν τω μεταξύ, τον χαλάει η οικογένεια, τον χαλάνε οι γονείς, τον χαλάει η κοινωνία, ο δάσκαλος, η εκκλησία κλπ. Όταν δεν κάνουμε τα σωστά. Γιατί όλα τα παιδάκια, δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει, το δικό μας τον εαυτό δεν μπορούμε να τον θυμηθούμε, έχουν θρησκευτικότητα μέσα τους. Βλέπουν τον ιερέα και τρέχουν να του φιλήσουν τα φωτιά. Μόλις τα ξεβγάλουμε λιγάκι, θα του βάλουν πυροφάνη του ιερέα. Αυτό το αγγελουδάκι γίνεται διαβολουδάκι σε λίγο καιρό. Ποιος το έκανε? Το έκανε η κοινωνία, το έκανε η τηλεόραση που του πήγε στο σπίτι, το έκανε το περιοδικό που διαβάζεις εσύ ο μεγάλος, ο προχωρημένος, ότι μπορείς να διαβάζεις άχερα εσύ. Δεν είναι κατάλληλα τα άχερα ακόμη γι' αυτό. Θα διαβάσει έπειτα αυτό. Θα τα δει έπειτα τα διεφθαρμένα κλπ. Θα τα δει, εφόσον τα βλέπεις εσύ, πώς δεν είναι για μένα. Καταλάβατε. Δεόμενος λέει διαπαντός. Και ξέρετε πότε δέχεται την επίσκεψη του Αγγέλου? Έπειτα από 4 ημέρες νηστεία συνεχή και από 4 ημέρες προσευχή. Πότε τότε, που δεν ήξεραν τίποτα. Και σήμερα περιμένουν ο Θεός να μας γλιτώσει από τα χέρια του παπισμού. Γιατί να μας γλιτώσει? Για να περνάμε καλά εμείς? Γιατί? Γιατί να έχουμε ειρήνη και να μην έρθει ο Ετζεβίτ εδώ? Για να περνάμε καλά. Γιατί αυτό θέλουμε, την ειρήνη. Για να περνάμε καλά. Θα τρώμε καλά, να έχουμε ψυχή, να κάνουμε την πριζόλη μας και λοιπά. Φίλους μας, φιλενάδες μας, για να περνάμε καλά. Εδώ, όχι για να ετοιμαστούμε για εκεί, για να περάσουμε καλά εδώ. Και καταλαβαίνετε, ένας καλός πατέρας που ξέρει, τέτοια χατήρια δεν τα κάνει στους ανθρώπους, αν θέλει να τα σώσει τα παιδιά του. Και ακόμη, ποιόνται ελεημοσύνας πολλά. Εμείς κάνουμε ελεημοσύνη. Καμιά στραβή δεκάρα που δεν περνά έξω μπορεί να τη δώσουμε. Κάνα δίφραγκο στραπατσαρισμένο μπορεί να το ρίξουμε πουθενά. Ελεημοσύνη, συστηματική ελεημοσύνη. Έχω 10.000 το μήνα, τουλάχιστον οι 1.500 θα πάνε στους φτωχούς. Έχω 20, τουλάχιστον το 10% λέγω, να είμαι Εβραίος. Από 100 ως 8, να είμαι Φαρισαίος. Για τον χριστιανό δεν έχει δικαίωμα να σταθεί στο 10%. Ποιον του Φαρισαίου? Χριστιανός και τα μισά, όσα έχω τα μοιράζω και ολόκληρα πολλές φορές. Και χρεώνεται και για τον άλλον πολλές φορές. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις που έχουν ανάγκη από τους συνανθρώπους. Και αυτοί δεν έχουν πρόσωπο οι άνθρωποι. Δεν έχουν δυνάμεις. Έχουμε εμείς πρόσωπο όμως. Περνάει η δικιά μου υπογραφή. Αν δεν έχω στην τσέπη, έχω στο πρόσωπο. Και μπορώ να εγγυηθώ γι' αυτό. Να πληρώσω εγώ το γραμμάτιο στην τράπεζα, να μην το πετάξουν έξω. Με μια υπόθεση τώρα ενός πολυτέχνου με 9 παιδιά. Και πάρει ένα δάνειο ο άνθρωπος. 300.000 δραχμών. Διάβασε το μέσα κλπ. Και τώρα είναι, του εστάλει προχθές από την τράπεζα αυτή η κύριε οργανισμός αυτός, τα μετέτρεψε στο κράτος, τα έδωσε από εκεί και αναγκαστικώς τώρα τα μαζεύουν τώρα αυτά. Πού να βγει ο άνθρωπος? Ούτε γάλα για τα παιδιά δεν μπορεί με το τιμάρισμα των σημερινών. Όχι να πληρώσει γραμμάτια κλπ. Και του στείλανε την τελευταία του, έχει προκατάσταση πλέον. Βγαίνει στο, θα βγει στον πληστηριασμό, θα το κατασκευάσει στο σπίτι, θα τον βγάλουν στον δρόμο. Τι είναι 350 χιλιάδες δραχμές?
Τσίκου. Ένα άνθρωπο να του δώσει. Και εντούτοι θα πρέπει να στηθούν πολλοί για να του δώσουν. Δεν υπάρχει οργανωμένη φιλανθρωπία. Ούτε φιλανθρωπία λέει ότι είναι φιλότιμο. Θα βάζω στην άκρη εκείνα εκεί. Που μπορούν 10-20 άτομα μαζί να το μαζέψουν και να θα δώσουν τον άνθρωπο και να μείνει η οικογένειά του μέσα. Είναι 11 άνθρωποι. Είπε, ξεγέλασε. Ρέουν η τύχη νερό το χειμώνα κλπ. Διότι ο πάνω δεν έχει ούτε φελιζόλ, δεν έχει τίποτα. Δεν φτάνουν 300.000 αραχμέ. Τι να φτάσει να βάλει. Να κάνει δύο ορόφου για να βάλει την οικογένειά του μέσα. Και εντούτοι, λεγόμεθα χριστιανοί. Και δεν έχουμε κανένα δείγμα φιλανθρωπία. Κανένα δείγμα ελεημοσύνη. Και ελεημοσύνη, ξέρετε, είναι αυτή η οποία πολλές αμαρτίες γλιτώνει τον άνθρωπο. Πολλά πράγματα που δεν τα έχουμε πιάσει καλά. Εμείς δεν τα προλαμβάνουμε στην εξομολόγηση, δεν τα θυμούμε, θα ξέρω εγώ τι. Τα πιάνει η φιλανθρωπία. Και όταν ο Θεός δει έλεος, κάνει έλεος. Αλλά μόνο από τον άνθρωπο που δεν κάνει έλεος και περιμένει έλεος, δεν θα γίνει έλεος. Τόσο ο οποίος δεν επίησε έλεος, δεν θα λάβει έλεος από τον Θεό. Λοιπόν, να επανέλθω. Ευσεβή, φοβούμενος των Θεών. Ελεημοσύνας πολλά και προσευχή. Πράγματα που λείπουν από τους σημερινούς πραγματικούς που λέμε χριστιανούς. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει και νηστεία στη μέση που δεν την αναφέρει εδώ. Την αναφέρει ο ίδιος πιο κάτω. Λοιπόν, τώρα ίσως όσοι δεν έχετε διαβάσει αυτό το περιστατικό να στέκεστε με την απορία τι δουλειά είχε ο άγγελος στο σπίτι. Γιατί πήγε στο σπίτι ο άγγελος. Ακούστε. Την ενάτην λέει λοιπόν της ημέρας, τις 3 το απόγευμα, φανερός, όχι σε όνειρο, σε οπτασία, εισελθόντα άγγελον του Θεού είδε ο άνθρωπος αυτός και υπόντα αυτό. Κορνήλιε, αυτός πετάχθη. Ο δε ατενίστας αυτό και έφοβο γενόμενος είπε, τι είσαι κύριε, είπε δε αυτό, οι προσευχές σου και ελεημοσύνες ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού. Δόξα σε ο Θεός, θα έλεγε κανείς, που φτάσανε τα αγαθά που έκανα στον ουρανό. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε αν έφτασαν στον ουρανό. Μπορεί να δίδω εγώ, αλλά εφόσον από τα κλεμμένα δεν φτάνουν στον ουρανό. Εφόσον από τα δικημένα δεν φτάνουν στον ουρανό. Μπορεί να έβαλα έναν άνθρωπο δωμάτιο, αλλά το δωμάτιο αυτό είναι της αδυνάτου αδελφής μου που το έφαγα εγώ, ο καταπέρτζης. Την έκρεψα, την πέταξα έξω ή από τον αδύνατον αδελφό. Δεν δέχεται ο Θεός αυτό. Καταλάβατε. Μπορεί να προσευχόμεθα εμείς, αλλά αερόλογα. Αυτός έχει εγγύηση ότι έφτασαν ενώπιον του Θεού. Τα δικά μας δεν ξέρουν να φτάσουν στον ουρανό. Μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα. Αν αντέχουν όμως το κοντρόλ που κάνει ο Θεός, αν είναι γνήσια, αν είναι γνήσια, το Θεός κρίνει κατά κάποιον άλλον τρόπο. Δεν κρίνει με τον τρόπο που κρίνουμε εμείς. Είναι με δικό του τρόπο αυτό. Και πολλά δεν αντέχουν, δεν φτάνουν πάνω. Αυτό λέει έφτασαν. Θα πρέπει να πει, δόξα στον Θεό. Πόσον έφτασαν τα έργα μου ενώπιον του Θεού και οι αιρετές μου, τι άλλο μου λείπει. Και εν τούτης του λέει, μέχρι εδώ, πας καμένος. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, τι θα γίνει. Άκουσε. Νυν τώρα. Πέμψον εις σιώπη. Άντρας μεταπέμψε Σίμωνα τον επικαλούμενο Πέτρο. Ούτως ξενίζεται παρά την εισήμονη βρυσή ο εστί οικία παραθάλασσα. Πήγαινε του λέει να ειδοποιήσει στείλε στρατιώτες σου στην Ιώπη, Κεσάρια Ιώπη, υπάρχουν αυτά τα μέρη και της Κεσαρίας όπου ήταν ο Κορνήλιος και της Ιώπης, τα έχουν Λατίνοι, να τον ειδοποιήσει να έρθει εδώ. Αυτός θα σου πει τι να κάνει να σωθεί. Μέχρι εδώ δεν έχει σωθεί με τον τρόπο σου. Καταλαβαίνετε τώρα που πάνε οι αρετές οι δικές μας, εφόσον λείπει ο παράγων από μέσα που λέγεται Χριστός, Θεός, Εκκλησία, Άγιοι κλπ. Ως απήλθεν ο άγγελος, λαλών το Κορνηλίο, φωνή σας δύο των οικετών αυτού και στρατιώτην Ευσεβή, δύο από τους υπηρέτες του και ένα στρατιώτη της εμπιστοσύνης του Ευσεβή, τον προσκαρτερούν τον αυτό, από αυτούς που είχε στο περιβάλλον του και είχε εμπιστοσύνη, και εξηγησάμενος αυτής άπαντα, αυτό και αυτό μου συνέβη, τους κράτησε ενημέρους περί τίνους πρόκειται, απέστειλαν αυτούς στη Σιώπη. Ο άγγελος είχε πει, θα πάει σε ένα βυρσοδέψι που το λένε Σίμωνα, εκεί φιλοξενείται ένας ο οποίος λέγεται Πέτρος. Λοιπόν,
Σε αυτόν θα πάω να του πει να έρθει εδώ. Τώρα, γιατί θα έρθει εδώ, είναι άλλη δουλειά. Τι είναι επαύριο, ο διπορούντων εκείνων και την πόλη εγγυζόντων, ανέβη Πέτρος επί το δώμα, προσεύξεσε περί ώρα νέκτην. Ξεκίνησαν αυτοί το πρωί να πάνε από τη Γεσάρια στην Ιώπη. Αυτά είναι τα παραθαλάσσια της Μεσογείου θαλάσσης, να ξέρετε. Μετά το Τελαβίβ, από εκεί είναι αυτά. Όσοι δεν έχετε πάει, από όσο σας πληροφορώ. Ήτανε περίπου μεσημέρι τώρα, 12. Φύγανε πρωί-πρωί, ώστε να φτάσουν εκεί. Εγγυζόντων αυτόν, λέει, εν την πόλη, πλησίασαν ο διπορούντες να φτάσουν. Ανέβη Πέτρος επί το δώμα, προσεύξασε περί ώραν έκτην. Εγένε το δε πρόσπινος και ήθελε γεύσαστε. Δεν είχε ετοιμαστεί το φαΐ που λέμε ακόμη. Πεινούσε βέβαια, αλλά το φαΐ δεν είχε γίνει. Φιλοξενούμενος ήτο, δεν μπορούσε να της πει βάλτε μου να φάω εγώ. Θα ρώτησε, ξέρω εγώ, σε 10 λεφτά, 15 λεφτά, γίνεται. Εξεμεταλλεύτηκε τον χρόνο αυτόν ο Πέτρος. Εν άνοιξε την τηλεόραση να δει τι λένε αυτά, ανέβη στο παντάρι να προσευχηθεί. Ο μόνος χρόνος που δεν πηγαίνει χαμένος είναι ο χρόνος που έχει επαφή με τον Θεό. Ό,τι άλλο να κάνεις θα μείνει εδώ. Αυτό που δεν μπορεί να στο πάρει κανένας και επεξεργάζεται μια εργασία που αντέχει και για πέρα από τον τάφο είναι όταν μιλάς με τον Θεό. Αυτός και εκεί που είναι ο φιλοξενούμενος απεσήρθη στον πατάρι επάνω στο δώμα που λέμε και πήγε να προσευχηθεί. Πλησίαζαν στο σπίτι περίπου αυτοί, ήσαν μπασμένοι πλέον στην Ιώπη και άρχισαν να ρωτούν τα σπίτια που είναι του Βυρσοδέψου. Βυρσοδειψίο είχε παρά τη θάλασσα του υπό άλλο, στην ακροθαλασσά ήταν Βυρσοδειψία. Και πλησίαζαν. Και την ώρα λοιπόν ανέβει αυτό να προσευχηθεί. Και βρίσκεται μπροστά σε ένα όραμα. Είδε να ανοίγει ο ουρανός, εκεί που εγωνάτισε να προσευχηθεί, και να κατεβαίνει κάτω ένα φεντόνι μεγάλο, το κρατούσανε από τις 4 γωνίες του και μέσα αυτή η οθόνη, αυτό το φεντόνι, ήταν γεμάτο από ζώα, πάσης φύσεως, κατ' εξοχήν ακάθαρτα ζώα, τα οποία οι Εβραίοι δεν τα έτρωγαν. Γιατί ξέρετε ότι ο νόμος είχε χωρίσει σε καθαρά και σε ακάθαρτα ζώα. Καθαρά ήσαν αυτά που είχαν δίχυλον το πόδι, σκιστό όπως η εξ οβούς το πρόβατο, και εμυρίχαζαν και την τροφή τους, αναμασούσαν τροφή. Όσα δεν εμυρίχαζαν, όπως ο χείρος δεν μυρικάζει την τροφή, όπως ο όνος, όπως άλλα ζώα, τα οποία δεν μυρικάζουν την τροφή, και δεν είναι και δίχυλα το πόδι, αλλά είναι χοντρό, αυτά θεωρούνται ακάθαρτα. Καμίλα ήτο κατά το ίμιση καθαρά και το κατά το ίμιση ακάθαρτο. Διότι μυρικάζει μεν, αλλά όχι, δεν μυρικάζει, αλλά έχει δίχυλο το πόδι. Κάτι τέτοιο είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς την αντίθεση πώς είναι. Έχει το πόδι δίχυλο. Δεν μυρικάζει. Είναι κατά το ίμιση καθαρά και κατά το ίμιση ακάθαρτο. Και αυτό το ένδυμα της καμίλου το έφερε ο Ιωάννης ο πρόδρομος επάνω του, ο οποίος ήταν στα σύνορα των δύο διατικών, Σκότους και Φωτός, Χάριτος και Νόμου κλπ. Βάση περιπτώσει. Λοιπόν, παρασκευαζόντων δε εκείνων το φαγητό, επέπεσεν επ' αυτών έκσταση όραμα και θεωρεί των ουρανών ανανεωγμένων και καταβαίνουν επ' αυτών σκεύωστη ως οθόνη μεγάλη, σαν ένα μεγάλο σεντόνι. Έτσι έβλεπε. Τέσσερις αρχές από τις 4 μεριές δεδεμένων και καθήμενο ήρθε σιγά σιγά και κάθισε αυτή η μεγάλη οθόνη στη γη. Ενώ μέσα σε αυτό υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Πάσης φύσεως. Και έγινε το φωνή προς αυτόν. Πέτρε, Αναστάς, σήκω, φύσον και φάγει. Πεινάσαι, σήκω, σφάξε να φας. Ο δε Πέτρος είπε,
Μιλαμός, Κύριε, κατάλαβε ότι πρόκειται περί οράματος από τον Θεό και λέει, αδύνατον, λέει, Κύριε, μιλαμός, Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγον παν κοινών ή ακάθαρτον. Τίποτα από αυτά. Εγώ δεν έφαγα ποτέ. Εγώ είμαι ουδαίος. Να δύνατο να φάω από αυτά τα οποία είναι ακάθαρτα ζώα. Και φωνεί πάλι εκ Δευτέρου προς αυτόν. Α, ο Θεός εκαθάρισε σι μη κίνου. Όσον εγώ σου λέγω, εγώ τα καθάρισα, εσύ μη λες ότι είναι μολυσμένα. Τούτο δε γένετο επί τρεις, του το είπε τρεις φορές. Σήκω, θύσον, φάγε. Α, εγώ υγείασα σημικίνου. Και πάλι ανελήφθη το στέγος εις τον ουρανό. Του έκανε αυτή την προπαίδεια, του έκανε αυτό το μάθημα και ανελήφθη στον ουρανό. Εδώ είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τους παλαιοημερολογίτας, τους εισαγγελείς αυτούς οι οποίοι έστειλαν τον κόσμο όλο στην κόλαση. Ξέρετε, αποδεικνύουμε ότι υπάρχει αγιασμός στην Εκκλησία μας. Αυτός ο Σατανάς ο ίδιος το ομολογεί. Είχε κάνει μία δαιμονισμένη τελευταίως να πάει με το παλαιό ημερολόγιο. Και σε μια συζήτηση απαντά σε έναν και του λέγει στη γλώσσα του ο Σατανάς στη δικιά του, βρε κερατά βαγγελάκι, του λέγει, έχεις τη γνώμη ότι την έκαμα παλαιοημερολογίτσα για να σωθεί, για δεν σωνόταν από εκεί? Όχι, ρε, του λέει, την έκαμα παλαιοημερολογίτσα για να μην βρίσκει εκκλησίες να πηγαίνει που την πηγαίνετε εσείς και με ακούνε και πιστεύουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό την έκανα, λέει, παλαιοημερολογίτσα. Όχι, λέω, δεν σώζω. Ο διάβολος το λέει αυτό. Και εμείς έχουμε αγιασμόν, εγώ σπίτι μου 70 ετών αγιασμόν έχω. Ολόλευκο. Παίρνουμε αγιασμόν και παίρνουμε βασιλικό από το σταυρό στην εκκλησία μας και κάνουμε προσδήμη. Φτιάχνουμε προσδήμη. Δεν είναι ενδεικτικά αυτά ότι υπάρχει χάρη? Και εφόσον ο Χριστός ενεργεί και αγιάζει στην εκκλησία, εσύ πώς λες ότι είναι άκυρα τα μυστήρια και είναι βρώμικα? Α, εγώ υγείασα σημίκινου. Είναι και γι' αυτό μια απάντηση. Γι' αυτό σας το είπα. Αν σας λένε καμιά φορά, σου πείτε πάνω να διαβάσετε στις πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 13. Να μάθετε τι λέει ο Θεός. Πόσον εγώ αγιάζω, εσύ ποιος είσαι στη μέση? Γιατί αγιάζω, εγώ το ξέρω. Εσύ ποιος είσαι στη μέση? Του βάζεις τους βαθμούς και τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα. Καλά. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ, καθή στιγμή γινόσαντε αυτά, ο Πέτρος ήρθε σε έκσταση, δευτέραν έκσταση, να ερμηνεύσει περί τίνους πρόκειται. Το μεν το είδε, τώρα δεν βλέπει, αλλά είναι η ψυχή του αναστατωμένη να δει τι είναι αυτό που συμβαίνει, τι ήταν αυτό που είδε. Όραμα εκ του αγαθού, εκ του πονηρού, περί τίνους πρόκειται. Πώς δε είναι αυτό διηπόρει ο Πέτρος, τι ανοίγει το όραμα ο είδε, σκεπτότανε τι να είναι αυτό που είδε. Ιδού οι άντρες οι απεσταλμένοι από του Κορνηλίου διερωτήσατε στην οικίαν Σίμωνος, ρωτώντας έμαθαν το σπίτι του Σίμωνος του Βυρσοδεύσου, επέστησαν επί τον πυλώνα, ήσατε απ' έξω στην πόρτα. Καθήν μέσα είχε δει το όραμα πολύ φρέσκο ο Πέτρος και ξήταζε τον εαυτό του τι ήταν αυτό το πράγμα. Οι δύο έφτασαν απ' έξω και φωνήσαντε επινθάνοντο ή Σίμωνο επικαλούμενος Πέτρος ενθάδε ξενίζεται. Ερωτούσανε μήπως εδώ μένει έτσι και έτσι ένας ονόματι Σίμων. Την ώρα που ο Πέτρος μέσα είχε τις δικές του σκοτούρες γύρω από το όραμα. Του δε Πέτρου διενθυμουμένου περί του οράματος, θα τη στιγμή αυτός εστέπτε το τίδιο το όραμα, είπεν αυτό το πνεύμα, είπεν αυτό το πνεύμα, το Άγιο. Άρα δεν είναι άβρα που λένε οι εχοβείτε το πνεύμα,
ούτε η αναπνοή του Θεού είναι πρόσωπον. Είπεν αυτό το πνεύμα. Ιδού άντρες τρεις ζητούσισε. Πνεύμα μέσα του λέει έξω σε ζητάνε τρεις άντρες. Αναστάς, κατάβηθη και πορεύου συναυτής μηδέν διακρινόμενος. Διότι εγώ απέσταλκα αυτούς. Εγώ. Το εγώ είναι πρόσωπον. Πιάνετε. Εγώ απέσταλκα αυτούς. Του κάνε μάθημα γρηγορότερα ότι τώρα θα ακούσεις για ακαθάρτους, για Ρωμαίους, για δουλολάτρας και εσύ δεν θα θέλεις να πας προς τα εκεί. Γνώριζε ότι εγώ τους αγίαζα αυτούς, αγιάζω και αυτούς. Μη λοιπόν δυσκολευτείς, αυτό είναι το μάθημα που του κάνει. Και αν πεινάς, να μην πεινάς μόνο για πιάτα και για φαγητό, αλλά πεινάς για ψυχές. Καταβάζεται ο Πέτρος προς τους άντρας, είπε, βγήκε η πράγμα, της βρέθηκε αντιμέτωπος τριών ανθρώπων, ιδού εγώ ημιον ζητείτε. Σπιάνε μπροστά. Εσείς κάποιον ζητάτε. Εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Τι η αιτία διεν πάρεστη. Μόνο θα μου πείτε γιατί ήρθετε, γιατί με ζητάτε. Μέχρι τώρα δεν είχε γίνει καμιά συζήτηση. Αποτέλεσμα. Ιδέ είπον. Κορνήλιος, εκατοντάρχης, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, μαρτυρούμενος τε υπό του λαού, υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, εχρηματίστη υπό αγγέλου Αγίου, μεταπέμψας θέσε εις τον οίκον αυτού και ακούσε ρήματα παρά σου, να του μιλήσεις. Δηλαδή ότι είχε φτιάξει αυτό δεν ήσαν αρκετά για να σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά διότι τον έβλεπε ο Θεός τόσο καλόν άνθρωπο, του έστειλε άνθρωπο να του πει τι να κάνει για να σωθεί. Γιατί μέχρι εκεί έδειχνε ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Αλλά για τον παράδεισο δεν έκανε. Και ένας τέτοιος καλός άνθρωπος άξιζε να πάει στον παράδεισο. Και έστειλε ειδικόν άγγελο να ειδοποιήσει. Και αυτός να ειδοποιήσει άλλον και ο άλλος να πάρει άλλους και να πάνε για να γίνει η σωτηρία. Τι δε επαύριον Αναστάς εξήλθεσι αυτής. Διότι εις τον οίκον αυτού λέει ακούστε τα ρήματα παρασού. Εις καλεσάμενος ουν αυτούς εξένησε. Τους βάζει μέσα και τους φιλοξένησε. Φαίνεται δεν τους έπαιρνε η ώρα. Ήσαν κι αυτοί κουρασμένοι και το άφησαν να φύγουν την άλλη μέρα. Μείνανε μαζί εκεί και έφυγαν την άλλη μέρα. Τι δε επαύριον Αναστάς εξήλθε συν αυτής μαζί με τους τρεις. Αλλά όταν το έμαθε ο κόσμος εκεί, ο χριστιανικός κόσμος, φοβήθησαν να τον αφήσουν μόνο τον Πέτρο να πάει. Του λέει μην του κάνουν καμιά ζημιά, μην τον σκοτώσουν τον άνθρωπο που πέσε καμιά παγίδα. Και του είπαν χριστιανοί από εκεί από την Κεσάριο θα πάμε μαζί. Και τον ακολούθησαν τώρα μαζί να πάνε στην Ιώπη. Γι' αυτό λέγεται εδώ, τι δε επαύριον Αναστάς εξήλθε συν αυτής. Και έτεινε στον αδελφόν, τον από τη Ιώπη συνήλθον αυτό. Και την επαύριον εισήλθον στην Κεσάρια. Ο δε Κορνήλιος είναι προσδοκών. Περιμένει ο Κορνήλιος από εκεί. Πού να του πάει ύπνος. Συγκαλεσάμενος του συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους. Το διέδωσε συγγενείς του, αυτό και αυτό έγινε, έχω στείλει ανθρώπους και στους αναγκαίους φίλους. Δηλαδή θα έγινε ένας μεγάλος κύκλος ανθρώπων, διεγερμένοι τώρα από τις φήμες αυτές που είχε μεταφέρει ο Κορνήλιος, περίμεναν όλοι. Ως δε γένετο του Ιησίλ των Πέτρων, έσπευσε να τον προϋπαντήσει ο Κορνήλιος, δεν τον περίμενε στο σπίτι. Συναντήσας αυτόν ο Κορνήλιος πεσών εις πω της πόδας προσεκίνησε. Του πέσε στα πόδια και τον προσεκίνησε. Ο δε Πέτρος αυτόν ήγηρε λέγον. Τον σήκωσε αμέσως απάνω του λέει ανάστηθη. Εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Με Θεός εγώ. Άνθρωπος σαν και σένα. Σήκω απάνω. Και τον σήκωσε απάνω. Και συνομιλών αυτό ίσως και πιασμένοι πως μεταφέρουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο που τον περιμέναμε ξένων και λοιπά επίσημο να τον βάλουν σπίτι μας τιμητικός και συνομιλών αυτό εισήλθε και ευρίσκει συνελληθώντας πολλούς και μάτω το σπίτι του καντουντάρου έφυγε προς αυτούς ο Πέτρος εμείς επίσταστε ότι αθέμητον εστί Ανδρείου Ιουδαίο κολλάστε ή προσέρχεστε αλλοφύλλο. Και εμεί ο Θεός
έδειξε μηδένα κοινών ή ακάθαρτον λέγει ανθρώπων. Στους άλλους εφάνηκε περίεργο πως ένας Ιουδαίος δέχεται με βάση την πρόληψη ότι ούσι χρόντε παραδείγματι Ιουδαίοι τις Σαμαρίτες, ότι οι Εβραίοι είναι αγιασμένοι και τα παιδιά του Θεού και οι άλλοι τα σκυλάκια που είπε η γυναίκα εκείνη εκεί πέρα η Συροφήνισσα. Πως αυτός εδέχτη να πάει με τέτοια ευχαρίστηση. Και έτσι λέει, μόλις μπήκε στην πόρτα, λέει, μην παρεξενεύεστε πως εγώ Ιουδαίος βρίσκομαι εδώ. Μου έκαμε μάθημα γρηγορότερα και μου είπε μηδένα κοινών ή ακάθαρτον λέγει ανθρωπών. Λοιπόν, δεν σας βλέπω ως ακαθάρτους, σας βλέπω ως ανθρώπους του Θεού. Τώρα από εδώ και κάτω. Διό και αναντηρήτως ήλθον μεταπεμφθείς. Γι' αυτό και δεν έφερα καμιά αντίρρηση και ήρθα διότι με καλέσετε. Πινθάνω με ούν, αδαιμονώ. Τίνει λόγο, μεταπέμψας θέμε. Τώρα λέει αδαιμονώ να μάθω, να μου πείτε για ποιο λόγο με καλέσετε. Μέχρι τώρα δεν ξέραν για ποιο λόγο. Και ο Κορνήλιος έφυγε, γιατί αυτός είναι η αιτία. Πήρε το λόγο λοιπόν αυτός και λέει «Από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμην νηστεύω». Και φτιάξαν λέει καλόγερη την νηστεία. Φτιάξαν την νηστεία λέει για να πουλάνε τις ελιές στα Σάλωνα και στην Άμφισσα. Ξυπνάδες οι δικές μας. Του λες πού τη βρήκε την νηστεία. 4 ημέρες λέει μου να νηστεύω. Και την 9η ώρα προσευχόμενος εν το οίκο μου, στις 3 το απόγευμα έκανε 9η, ιδού ανήρε έστι ενωπιών μου ενεστή τη λαμπρά και φυσί, Κορνήλιε, εισηκούστη η προσευχή σου και ελεημοσύνη σου εμνίστησαν ενώπιον του Θεού. Φτάσαν στο θρόνο του Θεού. Πέμψον λοιπόν τώρα, γιατί μέχρι εδώ δεν έχει κάνει τίποτα, ισιόπιν, μετακαλέσε Σίμωνα ως επικαλείται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται, φιλοξενείται. Εν οικία Σίμωνος Βυρσαίος παραθάλασσα, φιλοξενείται από να βυρσοδέψει στη θάλασσα, ως παραγενόμενος, ο οποίος άρθει, λαλήσει εσύ, ο οποίος θα σου πει τι να κάνει να σωθείς. Αυτά να πείτε σε όλους αυτούς, οι οποίοι στέκονται στο ότι είναι εντάξει. Πως τον λέω, καμιά σχέση με τον Θεό, καμιά σχέση με την Εκκλησία, καμιά σχέση με τα μυστήρια, καμιά σχέση με τον κλήρο. Ή αν έχουν πει μελός, μέσα στο δικό του νου και στα όρια του, όπου θα κανονίσουν αυτοί. Εξ αυτής ουν της αιτίας δηλαδή έπεμψα πρόσε, γι' αυτό λέει έστειλα να σε καλέσω. Σείτε καλώς επί σας παραγενόμενος και έκαμε πολύ καλά του λέει που ήρθες. Νιν ουν πάντες ημίν ενώπιον του Θεού πάρεσμεν. Ακούτε λόγια. Δεν στεκόμαστε περιμένουν να μας πεις. Όχι. Εφόσον ο Θεός έστειλε, άρα ενώπιον του Θεού ο Θεός θα σου πει να μας πει. Κατά συνέπεια ο Θεός θα μας λαλήσει. Εμείς στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Ακούτε λόγια. Πάρεσμεν λέει εμείς όλοι ενώπιον του Θεού πάρεσμεν. Ακούσε πάντα τα προστεταγμένα σοι υπό του Θεού. Ανοίξας λέει ο Πέτρος στο στόμα αυτού, είπε. Και άρχισε ο Πέτρος τώρα να του στηρίζει το πώς ο Θεός σε σκέφτει, πώς ενήργησε, πώς έστειλε τον Χριστό εις τον κόσμο, πώς εθυσιάστη, πώς εσταυρώθη, πώς ανέστη και τι εντολές έχουν έπειτα να πορευτούν, να μαθητεύσουν τα έθνη, να βαφτίσουν αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και. Αντιλαμβάνεστε νομίζω τώρα για ποιο λόγο το ανέσυρα αυτό. Είναι από τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στην πρώτη εκκλησία μετά την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου και που βγήκανε οι Απόστολοι να κηρύξουν. Αυτό είναι μια καραμέλα όπως τα λέγαμε η οποία πιπιλίζεται παντού. Και στην αγορά και στο σαλόνι και στη βόλτα και ο καλός άνθρωπος. Ο άνθρωπος αν δεν γίνει και χριστιανός δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα από την καλοσύνη. Εγώ δεν του είπα να γίνει κακούργος, ούτε κλέφτης, ούτε λοποδίτης, ούτε. Αλλά να μην σταθεί εκεί που είναι. Γιατί τον γελάει ο Σατανάς και δεν θα μπορέσει να παρουσιαστεί στη Βασιλεία του Ουρανού. Νομίζω ότι τύπον Κορνηλίου δεν έχουμε εμείς από καλοσύνη σήμερα. Διότι εδώ έχουμε
τη βεβαιότητα ότι έφτασαν τα εδέχτη, ως άδολα, ως άκακα, ως ανιστερόβουλα, τα εδέχτη όλα αυτά που έκανε ο άνθρωπος αυτός. Μόνο δεν είχε τη ζωή. Δεν είχε αναγεννηθεί. Δεν είχε Χριστό. Δεν είχε χάρη. Και όλα αυτά ήσανται ενός νεκρού πράγματα. Έχουν καμιά αξία για μια νεκρά που τη στόλησε ο πατέρας και της έβαλε τα περιδόρια, τα χρυσά κοντά της και τα κολλιέ και τα λοιπά. Νεκρά είναι. Έτσι είναι τα έργα του ανθρώπου ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Τι θα βάλει κοντά, θα τα φάει το χώμα. Έτσι ακριβώς είναι. Καταλάβατε. Γι' αυτό πάντοτε όπου βρεθείτε με αγάπη. Μιλήστε στους ανθρώπους αυτούς που στέκονται μακριά από τον Χριστό. Μακριά από την Εκκλησία. Μακριά από τα μυστήρια. Μακριά από την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Μιλήστε τους με αγάπη. Πόσο καλός είσαι βρε παιδί μου, πες. Πόσο καλή είσαι, πόσε. Έλα, διάβασα αυτό το μέρος να είδεις ότι δεν είναι αρκετή η καλοσύνη σου. Που δεν έχει φτάσει στα μέτρα του ανθρώπου αυτού. Αλλά ας παραδεχτούμε ότι τα είχες αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αρκετό. Φρόντισες αυτά τα ωραία που κάνεις. Σε αυτές τις ωραίες πράξεις που κάνεις. Σε αυτές τις ωραίες σκέψεις που κάνεις. Να προσθέσεις και την Εκκλησία. Είτε είναι αμαρτωλός, είτε δεν είναι αμαρτωλός ο παπάς. Υπάρχουν άνθρωποι που ήσαν πολύ μεγάλοι χριστιανοί. Δεν πρόσεξαν όμως. Κατηγόρησαν κλήρο. Εδαιμονίστησαν σήμερα. Εδαιμονίστησαν, ξέρω περιστατικά και κλαίει η καρδιά μου. Γιατί? Διότι δεν σεβάστησαν τον κλήρο. Εδαιμονίστησαν. Άλλο ένα ζευγάρι, νεαρό ζευγάρι που ο σύζυγος ήταν πολύ ευσεβής και η σύζυγος ευσεβής και αυτός εξέκλεινε ιερό κατηγορία. Και σήμερα βλασφημεί τα θεία. Και σε λίγες μέρες χωρίς το αντρόγινο αυτό. Χωρίς να ξέρουν γιατί. Δεν χρειάζεται να ξέρεις την περίπτωση αυτή. Όταν φτάνει ο άνθρωπος πρόσωπα τα οποία ανέχεται ο Θεός. Για λογαριασμό δικό μας τα ανέχεται. Ποτέ δεν έχει υπόψη του να τα ανεχθεί και πέραν του τάφου. Θα τα ταρταρώσει πέραν του τάφου. Αλλά εδώ όμως τα ανέχεται για λογαριασμό δικό μας. Να βρούμε έναν άνθρωπο να μας βαπτίσει, έναν άνθρωπο να μας στεφανώσει, έναν άνθρωπο να μας θάψει, έναν άνθρωπο να μας διαβάσει ένα μνημόσυνο, να βγάλει μια μερίδα κλπ. Για λογαριασμό και από αγάπη για μας το κάνει. Και ανέχεται να βλασφημείτε το όνομά του από ορισμένους κληρικούς. Αυτό θα το εκτιμήσουμε εμείς. Και να προσευχόμεθα και να του λέμε ευχαριστώ Θεέ μου. Και μακροθύμησε και από αυτόν και φώτισε τον και δυνάμωσε τον διότι έχει πολλούς πειρασμούς κλπ. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς. Αλλά δεν το κάνουμε. Και στεκόμαστε ότι εμείς είμαστε άγιοι, η οικογένεια η δικιά μας είναι άγιοι κλπ. Και όλοι οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί και οι χαμένοι. Και μάλιστα από ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν ξέρω, μπορεί να έπεσα στο κενό. Αλλά μέσα μου έχω μια πληροφορία διότι συναντούμε κάθε μέρα τόσο καλό κόσμο γύρω μας, ο οποίος δεν έχει σχέση όμως με την Εκκλησία. Και όταν σκέπτουμε αυτή τη διαστολή που κάνει, αλλά του λέει όλα Άγια, αλλά στείλε να σου πει τι θα κάνει. Γιατί μέχρι τώρα ο τρόπος που βρήκες δεν είναι αυτός που σε παρουσιάζει στο Θεό. Εκεί νομίζω ότι έχω κάποια υποχρέωση να τα υπενθυμίσω αυτά. Και γραμμένα να μείνουν και να πάνε και στα πέρατα της Οικουμένης να ακουστούν και σε άλλους ανθρώπους. Μήπως θελήσουν μαζί με όλη τους την καλοσύνη να βάλουν και τη χριστιανοσύνη. Διότι έχουμε πολλούς καλούς ανθρώπους που δεν είναι καθόλου χριστιανοί. Όχι ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι και καλός άνθρωπος. Αλλά καλός άνθρωπος μπορεί να μην είναι καθόλου χριστιανός. Να ακούσεις να ανοίξει το στόμα του και να συζητεί, να σηκωθεί η τρίχα του. Αυτόν που δεν πατάει το μυρμήγκι. Ναι, είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Εύχομαι λοιπόν ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο οποίος εδέχτη αυτή την επίση από τον ουρανό, να αφήσει ένα μικρό δίδαγμα και για μας. Αλλά και εμείς να θελήσουμε να το αξιοποιήσουμε και να το μεταδώσουμε και σε κανέναν άλλο, να προκύψει διπλή ωφέλεια προς τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια τη δικιά μας. Αμήν.